Το sexting θα μπορούσε να ποινικοποιηθεί βάσει του άρθρου 337, παράγραφος 3 του νόμου 4619 κάθετος 2019, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, το οποίο ορίζει ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, το sexting που λαμβάνει χώρα μεταξύ ανηλίκων στο πλαίσιο μιας σχέσης και κατόπιν της σχετικής συνένεσης και των δύο, δεν φαίνεται να τιμωρείται. Αν παρόλα αυτά αποσταλεί μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, τεχνολογίας, φωτογραφία ή βίντεο ενός ανήλικου από άλλο ανήλικο σε τρίτο χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του Ελληνικού Εφαρμοστικού Νόμου 4624 κάθετος 2019. Το sexting μεταξύ ανηλίκων και στο πλαίσιο μιας σχέσης φαίνεται να είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα και το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν ποινικοποιείται. Ωστόσο, το φαινόμενο του sexting και εφόσον ενήλικος ή ομάδα ενηλίκων λαμβάνει μέρος σε αυτό και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, ενδέχεται να οδηγήσει στη διάπραξη του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας, άρθρο 348α. Με άλλα λόγια, το sexting μεταξύ ενηλίκων με ανηλίκους μπορεί να είναι το μέσο διάπραξης εγκλημάτων κατά ανηλίκων που θίγουν την γενετήσια αξιοπρέπειά τους.